supporting Greece. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να υποστηρίξουμε την Ελλάδα. Συζητούμε τώρα το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό για τα επόμενα 7 χρόνια. Και οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει και προτείνει μάλιστα μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική στην Ευρώπη όταν μιλάμε για θέματα μετανάστευσης, για να μπορέσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό να δώσουμε μια συνεκτική, συνεπή απάντηση στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης που υπάρχει σε πολλές από τις χώρες μας και ειδικότερα και στην Ελλάδα. Το μήνυμα μου είναι λοιπόν ότι δεν είναι μόνοι τους οι Έλληνες. Υπάρχει ελπίδα και θα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Βγήκα από τη συνάντηση με την πεποίθηση ότι σε έχει δεσμευτεί στη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κυρίες και κύριοι τώρα γενικότερα. Έχουμε λάβει σημαντικές θεμελιώδεις αποφάσεις τους τελευταίους μήνες για την διασφάλιση της σταθερότητας της Ευρωζώνης. Και πράγματι, βρισκόμαστε τώρα στη φάση της υλοποίησης. Πολλές κυβερνήσεις ακολουθούν μια πορεία μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής εξυγίανσης που ήταν κάτι που φαινόταν αδύνατο πριν από λίγο καιρό. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται τώρα και καλό τις χώρες αυτές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με αξιοπιστία, με συνέπεια, με συνοχή. Όπως είπαμε, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Θα απαιτηθούν συνεχείς προσπάθειες και αποφασιστικότητα. Ταυτόχρονα, τα υπάρχοντα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά στηρίγματα που υπάρχουν χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες. Η ανακεφαλαίωση των ισπανικών τραπεζών συμφωνήθηκε πρόσφατα και είναι έτοιμη για υλοποίηση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή εργάζεται εντατικά για τη δημιουργία μιας τραπεζικής ένωσης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα καταθέσουμε νομοθετική πρόταση για έναν ενιαίο εποπτικό μηχανισμό που θα στηρίζεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη. Θα προτείνουμε να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η ευθύνη εποπτείας τελείως ξεχωριστά ανεξάρτητες που της νομισματικής πολιτικής αυτή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την εποπτεία των τραπεζών ουσιαστικά στην αύξηση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στις τράπεζες, αυξάνοντας παράλληλα με τον ίδιο τρόπο τη σταθερότητα τη χρηματοπιστωτική στην Ευρωζώνη. Και θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι όλοι μας στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συσπηρωθούμε, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συνεργαστούμε στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες για το μέλλον του κοινού νομίσματός μας, για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Κάποιες φορές έχω την ανησυχία ότι κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο καράβι. Βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο καράβι στην Ευρώπη. Γι' αυτό πρέπει μαζί οι Έλληνες και όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι να επιδείξουν την ίδια αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά τις σημαντικές δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.